Κιολιά, Χαρούλα. Εν το τραγούδι σου, έλα, έλα, Χαρούλα μου, έλα. Έλα μπροστά. Έλα, πάμε και ένα γύρο. Υπομονή να παντρευτούμε και κάνει. Όπα. Και είναι, είναι παρήκο. Έτσι ξεκινάμε εμείς. Ημέρα Τετάρτη, χιονισμένη ημέρα. Κρύο, κρύο, πάρα πολύ κρύο. Χειμώνας για τα καλά, τόστρωση για τα καλά εδώ στην Κύπρο μας. Και πολύ χαμηλά σήμερα να έχουμε δει χιόνια σήμερα. Και εμείς είμαστε εδώ και ξεκινάμε την εκπομπή μας με Χαρούλα Νικηφόρου. Καλημέρα, Ελπίδα μου. Καλώς σας βρήκα. Γεια σου, κύριε Πανίκο μου. Γεια σας όλους σας. Ναι. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, σήμερα, το έχετε δει και στην κάμερα. Ήταν το πρώτο πλάνο της εκπομπής μας σήμερα. Η Χαρούλα Νικηφόρου θα δείξει μία θεραπεία με σαλιγκάρια. Με σαλιγκάρι συγκεκριμένα σήμερα. Ένα είναι μαζί της σήμερα στο στούντιο, το οποίο περπατά κανονικά πάνω στο πρόσωπό σου. Τι ιδιότητες έχει, τι μπορεί να, πού μπορεί να βοηθήσει, θα μας τα πει όλα η Χαρούλα. Χαρούλα μου, όμως θέλω να ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές, γιατί θα δώσεις και δώρο. Θα δώσουμε μία δωράρα από το Ινστιτούτο μου, έναν τέλειο μπεντικιούρ. Να πω και την αξία του, δικαιούμαι να πω και την αξία του δώρου. Αξίας 30 ευρώ. Μάλιστα. Είναι full spa pedicure με άλατα. Μάλιστα. Με εθέρια έλαια, με peeling, κανονική απολέπιση και λία συμπιδιού ναι. σας. Και ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, Χαρούλα μου λοιπόν. Αυτό είναι το δώρο μας. 77-77-10-88. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο για να διεκδικήσετε αυτό το δώρο σήμερα που σας έχουμε εμείς. Λοιπόν, και τι βλέπουν τα ματάκια μου. Τι βλέπουν τα ματάκια μου σήμερα. Ένα σαλιγκάρι να περπατά στο πρόσωπο τη κοπέλα μα εδώ, τη Κατερίνα. Κατερίνα μου, καλημέρα. Είναι πολύ τυχερή η Κατερίνα, ελπίδα μου. Αυτό να το τονίσουμε. Για πε μου, εγώ περιμένω να ακούσω. Είναι ζωντανό το σαλιγκάρι και περπατά κανονικά. Ναι, είναι ζωντανό, δεν είναι ψευτικό. Αυτό τώρα βοηθά το πρόσωπο τι. Κάνει ενυδάτωση, τι. Λοιπόν, καταρχά αυτό το σαλιγκάρι, ελπίδα μου, για να ξεκαθαρίσουμε στου τηλεθεατέ μα όλου, δεν είναι από την Κύπρο. Είναι από την Αφρική. Ελέξαμε τον πριν έρθει στην Κύπρο. Δεν γνωρίζω. Έχουμε και μια πανδημία. Ελπίζω να μην έχει φέρει το στέλεχος ο μικρό. Ο Λιάκης μου. Ο Λιάκης. Ο Λιάκης. Κάτσε ένα λεπτό. Ο Λιάκης γιατί. Σκεφτόμουν αγκάρι να τον ονομάσω. Λιάκη. Και θυμούμε το άλλο όνομα και κατέληξα στο Λιάκη. Νομίζω του πάει περισσότερο. Λιάκης από το σαλιγκαράκι. Ναι, έτσι, Λιάκη, σαλιγκάκι. Μάλιστα, εντάξει. Ναι, και προχωρούμε. Σαλιά. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα σαλιγκάρι. Δεν είναι σαν τα σαλιγκάρια που βρίσκουμε τώρα και μέσα στο δάσος. Καμία σχέση. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι. Καταρχάς να τονίσουμε, ελπίδα μου, ότι για να μπορεί να μπει ένα σαλιγκάρι πάνω στο πρόσωπο δεν είναι έτσι απλό όπως νομίζουμε. Δηλαδή το παίρνουμε από το χώμα, από τη γη, με όλα τα μικρόβια, με όλες τις τοξίνες, με όλους τους εξωτερικούς παράγοντες και το βάζουμε πάνω στο πρόσωπο μας. Αυτό απαγορεύεται. Έχει αποστηρωθεί πριν το σώμα του, είναι σε ειδικών ενιδρίων, καθαρίζεται και τρώει συγκεκριμένη, έχει συγκεκριμένη διατροφή. Ένα μπορεί... Εσύ τον ταΐζεις. Ναι, εγώ τον ταΐζω. Τι τρώει? Τρώει από πατάτες βραστές, μανιταράκια που μας έχει δώσει ο κύριος Πανίκος σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν χορηγός της διατροφής του σαλιγκαριού. Ταΐσατε τον πρώην πρώην, κύριε Πανίκο μου. Βεβαίως. Ανάση όρεξη να δουλέψει, λέει και ο κύριος Πανίκος. Μάλιστα, αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, λοιπόν, να σε ρωτήσω και το τοποθετείς στο πρόσωπο. Καταρχάς, ελπίδα μου, να πούμε ότι το σαλιγκάρι δεν είναι τώρα που έχουν βρεθεί οι ιδιότητες του. Έχει ξεκινήσει από την αρχαία Αίγυπτο και μετά ο Ιπποκράτης, ο θεός της ιατρικής μας επιστήμης. Έχει ανακαλύψει τις φαρμακευτικές και τις επουλωτικές ιδιότητες. Μετά, στα επόμενα χρόνια, έχει έτσι αφαιθεί αυτή η ιστορία με το σαλιγκάρι. Όμως, τον 20ο αιώνα, ένας άνθρωπος από τη Χιλή που είχε εργάτες με τα σαλιγκάρια, πρόσεξε ότι τα χέρια των εργατών του που έρχονταν σε επαφή με τα σαλιγκάρια είχαν πολύ πιο νεανική όψη, πιο ολία, πιο λευκή και πιο επουλωτική. Δηλαδή, οτιδήποτε είχαν να κάνουν με πληγές επουλώνονταν πάρα πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Και έχουν γίνει έρευνες πάνω στα σαλιγκάρια. Τώρα, πέρα από την πλάκα, έχουμε να πούμε ότι έχει εξαιρετικές ιδιότητες. Είναι ένα πολυμηχάνημα ομορφιάς μέσα από τη φύση. Λοιπόν, ναι,
Όντως, το γνωρίζουμε αυτό γιατί έχουμε δει πάρα πολλές κρέμες, αλυφές που κυκλοφορούν στην αγορά για πρόσωπο, για σώμα, γενικότερα για την επιδερμίδα, που έχουν ως βασικό συστατικό τον τη βλενίνη. Είναι από τη βλένα του σαλιγκαριού. Μάλιστα. Τη βλενίνη από το σαλιγκάρι και βοηθούν πάρα πολύ. Πρώτη φορά όμως βλέπουμε. Και πρώτη φορά σας φέρνουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή για να το δείτε και εσείς, ζωντανό σαλιγκάρι πάνω στην επιδερμίδα μιας γυναίκας. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι την ώρα που εκρίνει τη βλενίνη το σαλιγκάρι, εκείνη την ώρα αφήνει όλες τις ιδιότητες του πάνω στο δέρμα. Έχει πολύ διαφορά να το συλλέξουμε και να το τοποθετήσουμε μέσα σε ορό, σε κρέμα κτλ. Τώρα, από ότι να είναι τώρα βλέπουμε στην Κατερίνα μας το σαλιγκάρι, το λιάκι. Ναι. Πόση ώρα πρέπει να είναι πάνω για να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη θεραπεία? Περίπου 15 λεπτά. 15 λεπτά περπατά μόνο του? Θα περπατήσει μόνο του και θα το βοηθήσω κι εγώ να πάει σε κάποια σημεία. Ας πει να πάει να μπει κοντά στο μάτι του πελάτη, εννοείται θα το φύγω. Βλέπεις ότι τώρα όμως έχει κάνει τον κύκλο του εγώ σε αυτήν την περιοχή. Εν τω μεταξύ θέλω να δείτε στη κάμερα, παιδιά, αυτή η περιοχή από εδώ που έχει κυλήσει ο λιάκης. Δέστε πόση διαφορά έχει το δέρμα της. Μάλιστα. Αμέσως. Ναι, είναι πιο φρέσκο, πιο ενυδατωμένο βλέπουμε και αφήνει αυτήν τη βλένα. Τη βλένα. Ναι, η οποία πρέπει να μείνει πάνω στο πρόσωπο και αφού αφαιρεθεί το σαλιγκάρι. Αφού αφαιρεθεί το σαλιγκάρι, δεν μπλένει το πρόσωπο. Θα το δουλέψουμε για ακόμη 15 λεπτά. Θα βάλουμε μάσκες, θα κάνουμε κάποια θεραπεία στο Ινστιτούτο μετά. Και μετά μπορεί να πάει στο σπίτι, αν δεν το νιώθει το δέρμα της. Επειδή αφήνει έτσι μια έτσι μικρή γλίτσα πάνω στο δέρμα. Αν δεν το νιώθει άνετα, θα τη το αφαιρέσουμε. Όμως είναι πιο σωστό να μείνει. Γιατί θα ξεκινήσουμε και θα αναλύσουμε τι περιέχει ένα σαλιγκάρι τέλος πάντων που είναι τόσο σημαντικό και τόσο in fashion τώρα στα Ινστιτούτα παγκοσμίως. Γιατί σε όλα τα σπα πλέον γίνονται θεραπείες με σαλιγκάρια. Λοιπόν, για πες μας λίγο περισσότερα πράγματα. Παρακαλώ, χαμηλώστε μας και λίγο τη μουσική για να ακούω εδώ στο στούντιο τη χαρούλα μου, γιατί δεν την ακούω εγώ. Ελπιδάρα μου. Πες μου. Λοιπόν, το πρώτο συστατικό, ελπίδα μου, που έχει μέσα ένα σαλιγκάρι. Είναι το υαλουρονικό. Όλοι γνωρίζουμε τις ιδιότητες του υαλουρονικού, λύνει ρητίδες, ενυδατώνει το δέρμα. Περιέχει πρωτεΐνη που βοηθά το συνδετικό ιστό που είναι το κολλαγόνο. Το κολλαγόνο έχει την ιδιότητα να βοηθά και το υαλουρονικό έτσι ώστε να έχουμε πολύ πιο καλό δέρμα και πιο νεανικό. Μάλιστα. Περιέχει ελαστίνη, βιταμίνες, φι, ρετινόλη. Μέσα έχει ρετινόλη. Και ρετινόλη. Έχει ρετινόλη, έχει βιταμίνη ε και έχει βιταμίνη γκ. Όλα αυτά το σαλιγκάρι. Έχει και άλλα πράγματα. Έχει μέσα αλαντοίνη που κλείνει πληγές, ναι. Λιένει το δέρμα, βοηθά στη μείωση των τοξικών επιδράσεων των περιβαλλοντικών μας ζημιών. Τι να πω, παιδιά, έχει πάρα πολλά να πράγματα. Να σε ρωτήσω και τώρα, αυτό εσύ το έχεις σαν τύπου κατοικίδιο, ναι. Δηλαδή το προσέχεις, το ταΐζεις, ναι. Το περιποιείσαι. Και αλλάζουμε και το χώμα του, είναι ειδικό χώμα που μπαίνει στο συγκεκριμένο σαλιγκάρι. Πόσα χρόνια ζει το σαλιγκάρι? 6 χρόνια. 6 χρόνια. Και μεγαλώνει πάρα πολύ. Ναι, είναι μεγάλο σαλιγκάρι. Άμα το δούμε και από κοντά, το βλέπουμε ότι πολύ μεγάλο σαλιγκάρι. Είναι αρκετά μεγάλο σαλιγκάρι. Να σε ρωτήσω όμως, έχω μία απορία εγώ τώρα. Δηλαδή πρέπει να αποστηρώνονται όλα. Όλα. Ωραία. Πώς αποστηρώνεις το σαλιγκάρι, πρε παιδί μου? Δηλαδή τώρα τελείωσε την Κατερίνα και θες να το βάλεις πάνω μου. Τι γίνεται, πώς θα το αποστηρώσω? Ακριβώς. Πολλές φορές νομίζουν ότι πολλοί ότι πρέπει να μπει απευθείας ή όπως είναι στο χώμα του θα σου το βάλω πάνω σου με τη βρωμιά και τα φρούτα, τα λιμένα, ναι. Και τα λαχανικά. Δεν είναι έτσι. Πλένεται με ζεστό νερό ο κορμός του, το πόδι του από κάτω. Ξεπλένεται το σαλιγκάρι, πρέπει να κυλήσει λίγο σε μια επιφάνεια να αφήσει τη βρωμιά την προηγούμενη και μετά είναι ολοκάθαρος. Αλήθεια. Αλλά όμως, θα το τονίσω ξανά, ζει σε καθαρό και αντισηπτικό περιβάλλον ο συγκεκριμένος. Δεν είναι απλά όπως τα σαλιγκάρια της Κύπρου που τα πιάνουμε όπου να είναι και ζουν όπου να είναι. Mm-hmm. Και τα τοποθετούμε. Και να τονίσουμε επίσης ότι δεν ταλαιπωρείται το σαλιγκάρι, καθόλου. Δεν κακοποιείται. Όχι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο καθόλου. Εξού μάλλον... και επειδή είμαι φιλόζωη, ελπίδα μου εγώ προσωπικά, σας το έχω πει και πριν ο ΦΕΑΡ, κανονικά η θεραπεία μπορεί να γίνει με δύο σαλιγκάρια για μείωση χρόνου στο Ινστιτούτο. Προτιμώ να έχω περισσότερη ώρα στο Ινστιτούτο με το σαλιγκάρι, γιατί τα δύο σαλιγκάρια λόγω του ότι είναι ερμαφρόδιτα, γεννούν πάρα πολλά αυγά και εγώ δεν θέλω να σκοτώσω τα αυγά. Όμως είναι τεράστια οικολογική ζημιά για το περιβάλλον. Και έτσι προτίμησα να έχω ένα σαλιγκάρι για να μην κάνω ζημιά και στο περιβάλλον. Θα μας τα πει ο κύριος Γιώργος μετά για το περιβάλλον.
Λοιπόν, Χαρούλα μου, τι να δούμε τώρα. Απλά βλέπουμε τόσα λιγκάρια, άμα το δείτε και από κοντά. Λοιπόν, έχει έρθει και εγώ, πάει η κοντά. Για ξεκολλά το λίγο για να δούμε τι γίνεται. Σιγά, με προσοχή. Λοιπόν, βλέπεις τώρα θα τοποθετηθεί στις ρινοπαριακές ρητίδες. Το λιάκι μπορώ να το βάλω και πάνω στο χέρι. Καλό, θέλεις να σου βάλω. Ναι, πώς θα τον πλύνεις τώρα. Τώρα δεν μπορώ να τον πλύνω γιατί δεν έχω άλλο αντισηπτικό νερό. Δεν θα σου το βάλω τώρα. Α, μάλιστα. Ναι, δεν μπορώ. Ναι. Αλλά δες το, έχει μάθει την Κατερίνα. Θες ζεστό νερό. Άμα θες ζεστό νερό, είναι ο κύριος Πανίκος να μας φέρει. Κύριε Πανίκο, θέλεις να μου βάλεις λίγο ζεστό νερό. Μας βοηθάει και ο κύριος Πανίκος. Δεν το πιστεύω, παιδιά, ότι η Ελπίδα είπε μου να βάλει το λιάκι πάνω στο χέρι της. Στο μου, χέρι μου το είπα, στο χέρι μου, απλά για να έχω την αίσθηση. Όχι να βοηθήσει και να μου να το μπορώ... Όχι, να έχω την αίσθηση να μπορώ να αναφέρω και στους φίλους μου, στους τηλεθεατές που παρακολουθούν τι είναι αυτό. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει ήδη προσαρμοστεί στο πρόσωπο της Κατερίνας, έχει ανοίξει ωραία και ομαλά των κορμών του. Βλέπετε ότι είναι πανέμορφο ο κέλυφος του παιδιά, είναι σαν το κοχύλι της θάλασσας. Είναι όντως. Είναι πανέμορφος ο λιάκης μου και βλέπετε ότι κάνει πολύ ωραία αναπόχρωση μεταξύ μπες και γκρίζου προς τα μέσα. Τι όμορφα χρώματα μας έχει η φύση, παιδιά. Η φύση καλά είναι. Η φύση είναι πανέμορφη. Η φύση. Έχει τις απαντήσεις για πολλά ερωτήματα. Δεν το συζητώ. Η πιο ωραία πίνακα ζωγραφικής είναι η φύση. Πραγματικά. Είναι φύση. Και βλέπεις λοιπόν, ότι θα δουλέψει τώρα. Μπορείς εκτός από το πρόσωπο, Χαρούλα μου, να το χρησιμοποιήσεις τις ιδιότητες του σαλιγκαριού και κάπου αλλού στο χέρια, σώμα. Χέρια. Δεκολτέ. Ναι. Στήθος. Ναι. Γιατί έχουμε και τις φακίδες που μας προκαλεί η γύραση του ήλιου, οπότε θα βοηθήσει να αναπλάσει το δέρμα και με το γλυκολικό νόξιμο αφαιρά τα νεκρά κύτταρα να λευκαθεί η επιδερμίδα στον δεκολτέ. Όπως επίσης και πάνω στις ραγάδες. Ναι, σ' ακούω. Από μια εγκυμονούσα που γεννά πριν. Έλα, μπορούμε να νερό. Αναπλάσει τις ραγάδες. Αλήθεια. Και την επιδερμίδα, βεβαίως. Ναι, και από την πρώτη θεραπεία. Βλέπεις, ας πούμε, διαφορά. Βεβαίως, από την ίδια στιγμή. Και μπορείς να το κάνεις, δηλαδή, μία-δύο φορές τη βδομάδα μπορείς. Βεβαίως. Και κάθε μέρα, αν έχεις οικονομική και χρόνο και επιμονή και χρήμα, όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Κύριε Πανίκο, πόσο έχει φανεί ο λιάκης μου, θέλω να σε ρωτήσω. Παρακαλώ, στον κύριο Πανίκο ένα πλάνο, ναι. Όμορφος, ωραίος, βλέπεις και το νερό που ρεζέστα να είναι ακριβώς. Είναι ακριβώς στη θερμοκρασία. Μπράβο, κύριε Πανίκο. Εάν το έβραζα παραπάνω, να ψηθεί στο τέλος. Όχι, ήταν ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω και την κλήρωση, παρακαλώ, για να δώσουμε το δώρο. Για πείτε μου. Ελπιδάρα μου, έλα κοντά. Από το 1 μέχρι το 15, Χαρούλα μου, για πες, για να δώσουμε και το δώρο. Από το 1 μέχρι το 15, το νούμερο 8. Το 8, παρακαλώ. Είμαι το νούμερο 8, όλοι με ξέρουν με αυτό. Το 8. Η κυρία Στυλιανή Καταστρόφου από Λεμεσό. Κυρία Στυλιανή μου, να κοπιάσεις τη Λευκοσία, να σε περιποιηθώ. Γνωστή μου η κυρία Στυλιανή. Γνωστή σου, κύριε Πανίκο. Δείτε τι γίνεται εδώ. Είναι γνωστή του κύριου Πανίκου. Κυρία Στυλιανή Καταστρόφου. Ναι. Είναι γνωστή. Ρώτα την, να δεις ότι τι να ρωτήσω τώρα, δεν την έχω στην γραμμή. Είναι γνωστή, είναι γνωστή. Κυρία Στυλιανή μου, χαιρετίσματα από όλους και από τον κύριο Πανίκο. Ο κύριος Λιάκης. Ο κύριος Λιάκης. Τον κύριο Πανίκο, πώς τον κύριο Λιάκη. Ο Λιάκης. Από το. Έλα, πέρα από την αναταραχή. Μου... Στην Ελπίδα μου, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Δεν είναι υπέροχη η αίσθηση του. Εντάξει, υπέροχη. Δεν θα την πω υπέροχη, παιδιά. Απλά νιώθεις έτσι πολύ αμυδρά. Κάτι να κινείται πάνω στο χέρι. Ακόμα σε φοβάται, α, βλέπεις το. Ακόμα με φοβάται, επειδή το φοβάμαι και εγώ, γι' αυτό. Ναι, τα ζώα να ξέρεις πάντα ότι νιώθουν ότι τις φοβίες και το στρες και το άγχος. Ναι, μου φαίνεται περίεργο. Γι' αυτό σε κρατώ. Εντάξει. Α, γι' αυτό με κρατάς. Έλα, λιάκι μου, και το χαϊδεύουμε και λίγο. Είναι πολύ καλό να ρίξει. Έλα, λιάκι. Μπράβο, αγάπη μου. Τότε το χαϊδεύουμε κιόλας. Ναι, του μιλάμε. Εντάξει. Τη νύχτα στο σπίτι είναι πολύ ωραία παρέα. Είναι πολύ καλό. Πραγματικά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η αίσθηση, γιατί ήθελα να το αναφέρω κι εγώ. Να το νιώσω κι εγώ δηλαδή. Πώς είναι. Άρα το έχεις ξυφοβηθεί έτσι λίγο. Ναι, πες μου την αλήθεια τώρα. Το έχω ξυφοβηθεί, η αλήθεια είναι. Δεν είναι τόσο τραγικό όπως πιστεύεις ότι κάτι σε δαγκώνει, κάτι τον νιώθεις. Όχι, όχι. Δεν δαγκώνει, πραγματικά δεν δαγκώνει. Είναι απλά νιώθεις κάτι να κινείται πάνω στο χέρι σου. Ναι, αμυδρά. Ναι, αμυδρά. Σαν την αμοιβάδα, τέλος πάντων. Δεν ξανά ένιωσα και αμοιβάδα, να σου πω την αλήθεια. Συγγνώμη. Ναι. Ναι. Χριστάλλα μου, συγγνώμη. Η Χριστάλλα με ρωτά αν θα το έβαζα στο πρόσωπο μου. Κοίτα, αν εξοικειωθώ σιγά-σιγά, μπορεί, ναι. Τώρα είναι λίγο περίεργο, πρέπει να εξοικειωθείς πρώτα. Βες τώρα που έχει κολλήσει πιο καλά στο χέρι σου, Ελπίδα μου. Το βλέπω. Βλέπεις το. Παιδιά, δέστε το λιάκι
Τι όμορφο. Λιάκη μου, είσαι πάρα πολύ τυχερό. Ξέρει πώ οι άντρε θέλουν το χέρι τη Ελπίδα. Πώ! Τι θυμήθηκε να πει. Λοιπόν. Αυτό είναι. Θεραπεία ζωντανά τηλεοπτικά. Σας δείξαμε σήμερα μέσα λιγκάρι. Κανονικό ζωντανό και ελπίδα μου, ξέρω ότι σου τον έχω βάλει για λίγα δευτερόλεπτα. Μισό λεπτό. Μην κατσάσεις. Θέλω να δεις το ένα σου χέρι με το άλλο. Τώρα σοβαρό και να μου πεις. Τι να τώρα πω. Ειλικρινά. Θα το βάλω στο ενιδρίο του παιδιά. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις το ένα σου το είναι χέρι. Πιο... Η αλήθεια είναι πιο μαλακό το νιώθω. Και θέλω να το δεις και μετά την εκπομπή σου, ελπίδα μου, που θα βγεις και έξω στο κρύο. Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα. Την πρώτη εβδομάδα που τον είχα φέρει και δεν μπορούσα να τον βάλω στο πρόσωπο, να σου να τον καθαρίσω το λιάκι στο σπίτι. Και τον έβαζα πάνω στο αριστερό μου το χέρι. Είχε τεράστια διαφορά με το ένα χέρι μου το άλλο. Πραγματικά έχει επουλωτικές και αντιγυραντικές ιδιότητες. Η φύση μας προσφέρει όλες μας τις λύσεις τελικά. Μάλιστα. Έτσι. Και τις απορίες. Έτσι. Λοιπόν, χαρούλα μου. Ελπιδάρα μου. Κατερίνα είσαι πανέμορφη καταρχάς σήμερα. Σε ευχαριστώ είχα πάρα δώσει πάρα σημασία πολύ. Δουλειάκι μου μόνο για να είναι καλά. Δεν πειράζει. Στο Λιάκι θέλω να δώσει σημασία σήμερα. Χαρούλα μου. Κατερίνα, Κατερίνα μου και Λιάκι από μου. Μακριά για εδώ για να μας γνωρίσει και από κοντά. Σας ευχαριστώ όλους. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένω σε στήριο μου, ελπίδα. Εννοείται. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Είναι ανοιχτή πρόσκληση μου πάντα για όλους σας και σας. Και συνεχίζουμε, χαρούλα μου όμως. Συνεχίζουμε γιατί πρέπει να προχωρήσουμε βεβαίως. Τα επόμενα θέματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Γεια σας, καλή σας μέρα. Μας έδειξε ζωντανά αυτή τη θεραπεία.